από το πρωί στην πλατεία Γεωργίου οι ομάδες που συμμετέχουν στον αγώνα έκαναν προετοιμασίες. Η Πάτρα θύμιζε Μονακό. Όλα ήταν έτοιμα για την μεγάλη γιορτή. Το παρόν στο 7ο Peak Lux Cola δίνουν Έλληνες και ξένοι οδηγοί που είναι έτοιμοι για ένα καυτό διήμερο. Στα χρονομετρημένα έρχεσαι με καινούργια. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε τα κάρτ για κάποιους ελέγχους που πρέπει να περάσουν και είναι υποχρεωτικοί. Έχουμε 6 ταχύτητες, ενώ η πιο χαμηλή κατηγορία έχει 2. Φυσικά οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις είναι διαφορετικές, είναι πολύ πιο γρήγορα και είναι πολύ πιο δύσκολο να το οδηγάς σε τέτοιους δρόμους. Οι χιλιάδες επισκέπτες απολαμβάνουν επιδείξεις, ακροβατικά με μηχανές και αυτοκίνητα που κόβουν την ανάσα, οχήματα αντίκες αλλά και πολλά άλλα. Διάφορες προετοιμασίες για να ετοιμαστούμε για τον αγώνα. Πώς τα βλέπετε? Το event είναι καλό, η ετοιμασία πιστεύω θα είναι καλή, οι συμμετοχές είναι ενδιαφέρον. Ένα Rotax, DT2 με 2 ταχύτητες. Τι θα πούμε με αυτό εδώ το αγωνιστικό? Θα πηγαίνει full ταγκέζια. Είναι το καλύτερο με διαφορά από τα άλλα. Και τώρα προετοιμάζεστε, κάνετε κάποιες δοκιμές? Ναι, κάνουμε δοκιμές, ναι. Στο μεταξύ, το Lux Cola in Action Park λειτουργεί και φέτος το διήμερο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εδώ της πλατείας Γεωργίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να διασκεδάσουν και να πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια αλλά και άλλες δραστηριότητες. Βλέπετε κάποια αυτοκίνητα αγωνιστικά που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Rally. Το συγκεκριμένο, το οποίο υποστηρίζουμε, είναι ένα Subaru Impreza Mi 12 Spec-C. Από ό,τι βλέπετε είναι σε μια edition χωμάτινη λόγω του Ακρόπολης που έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο και έχουμε ετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα. Επίσης, στο 7ο Peak Lux Cola για πρώτη φορά συμμετέχει η Φίλιππα, μέσω της οποίας οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν εντυπωσιακά οχήματα, αντίκες, αλλά και το κέντρο της Πάτρας θα γεμίσει εικόνες μιας άλλης εποχής. Εδώ βλέπουμε ένα καρτ, μινι, κατηγορία και ετοιμαζόμαστε να περάσουμε τεχνικό έλεγχο. Το οδηγήσεις αυτό? Ναι. Πόσες φορές το έχεις κάνει? Οδηγάω ένα μισή χρόνο. Έχω ξεκινήσει από 7 χρονών στην Ακαδημία. Ναι. Και τα πας καλά δηλαδή? Ναι. Τρέχεις σε αγώνες κανονικά? Ναι, ναι. Πιστή στην παράδοση, Αποστόλης και Γιάννης Παπαλεξόπουλος της ομάδας Frenzy Drift Team θα παρουσιάσουν ένα μοναδικό drift show. Από την φετινή διοργάνωση δεν θα μπορούσε να λείπει και η ακροβατική ομάδα Repiando από την Πορτογαλία. Ενώ ιδιαίτερο τόνο θα δώσουν τα μονοθέσια οχήματα, φόρμουλα των Πανεπιστημίων Πατρών, Θεσσαλίας καθώς και του ΤΕΙ Πειραιά. Και επειδή η αδρεναλίνη είναι γένους θηλυκού, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και η φόρμουλα Gloria. Είναι τα μοναδικά μονοθέσια στην Ελλάδα, τα οποία τα έχουμε εμείς. Διοργανώνουμε αγώνες. Απευθύνονται σε καρτίστες και σε έμπειρους οδηγούς. Θα κάνουμε εδώ πέρα μια σαν επίδειξη, θα οδηγήσουν έμπειροι οδηγοί της ομάδας, να δείξουμε στον κόσμο το μονοθέσιο που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα.